μία κουβέντα. Σήμερα αποχαιρετώ με οδύνη ένα καλό και ειλικρινή φίλο. Δίπλα στον Ανδρέα, πάντα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Υπερασπιστής της δικαιοσύνης και του κράτους του Γαίου και ανυποχώρητος του κράτης. Για μένα υπήρξε ένας πραγματικός φίλος, ένας δικός μου άνθρωπος, ένας αδελφός. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό. Ήταν όλοι εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Αντώνη Βγόντζα, στον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον σπουδαίο οραματιστή, νομικό, πολιτικό και συγγραφέα που έφυγε από τη ζωή μετά την άνηση αλλά γενναία μάχη που έδωσε με την επάρατη νόσο. Με την αγάπη της Πόπης που δεν έφυγε στη λιμή από κοντά σου, την αγάπη όλης της οικογένειάς σου και των φίλων σου, την αναγνώριση αλλά και τον θαυμασμό των συναδέλφων σου. Δεν άλλαξε τις προτεραιότητες του. Απλώς επιτάχθηκε για να προλάβει. Συνέχισε τη δραστηριότητα στο Λασί για να πει με τον τρόπο του σε όλους τους πατριώτες του πόσο δικούς τους ένιωθε και πόσο σημαντικό ήταν και αυτόν να τους εκπροσωπήσει στην επόμενη βουλή. Ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου στην πλατεία του Ημιτού κατακλείστηκε από ανθρώπους που με δάκρυα στα μάτια τίμησαν έναν άνθρωπο, ο οποίος με τη σειρά του τίμησε την Κρήτη με τη συμπεριφορά, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την αγάπη του για τη δημοκρατία. Αντώνη, είμαστε όλοι εδώ. Όλοι εμείς, οι συνεργάτες σου, τα παιδιά σου, όπως μας αποκαλούσες. Δεν έχουμε μαζί μας τα υπερολόγια, Αντώνη, για να προγραμματίσουμε τα δικαστήρια. Η συνάντησή μας σήμερα είναι παγκόσμια, σκληρή, οδυνηρή. Και οι γραμμές σας, οι γραμματάρια μας, δεν φοβάλλουν αυτά που νιώθουμε και θέλουμε να εκφράσουμε για σένα. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο και άφησαν ένα λουλούδι στον σπουδαίο νομικό, πολιτικό και αγωνιστή της Δημοκρατίας Αντώνη Βγόντζα. Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, οι οποίοι όλοι είχαν μια ξεχωριστή κουβέντα να πούν. Καταφέρονται ταυτόχρονα ένας πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας και πρακτικός εφαρμοσμένος του δικαίου, ένας καθημερινά παγκόσμιος δικηγόρος των ακροατηρίων. Συγκλονισμένοι οι πάντες και στον όμιλο της Κρήτη TV με τον πρόεδρο του ομίλου της Κρήτη TV, Αντώνη Δημητρίου, να δίνει το παρόν στην Αθήνα, στην κηδεία του μεγάλου Αντώνη Βγόντζα. Αγαπημένοι μας φίλε, πολίτες συνεργάτες, έχουν περάσει 3-24 ώρα και άνθρωπο στη Νέα Κρήτη δεν έχει έρθει. Ο φίλος του Αντώνη Δημητρίου δεν μπορεί να μιλήσει σήμερα. Τα νέα από την Κρήτη είναι καλά, βολιάς. Για να θέλει τη δική σου εικόνα κάτω στο νησί, στα Λασιτιώτικα, στο Ψιλιορίτη, στα Λευκά. Ο Αντώνης ήταν ένας πολύτιμος συνεργάτης, ένας αγαπημένος φίλος και ο τακτικότερος αρθρογράφος στη Νέα Κρήτη 19 χρόνια, αντιτυπώς. Ήταν ο άνθρωπος που μέσα σε όλα αγαπούσε το νησί του τα πάθος, ήταν η δεύτερη γενέτειρά του μετά το Ημιτό, αλλά ήταν ο άνθρωπος των συνθέσεων, ο άνθρωπος που αγαπούσε τα παιδιά, ο άνθρωπος που αγαπούσε τα νιάτα, ο άνθρωπος που άνοιγε δρόμο στα νιάτα, ο δικός μας Αντώνης. Έξι άνδρες ντυμένοι με την κριτική παραδοσιακή φορεσιά από την Ένωση Κριτών Ημιτού στέκονταν στο φέρετρο αποδίδοντας τιμή στον Αντώνη Βγόντζα. Πολιτικά πρόσωπα όπως ο Νίκος Φίλης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, ο Βασίλης Γκεγκέρογλο, περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης βρέθηκαν στην Αθήνα για να τιμήσουν τη μνήμη του. Έντονο το στοιχείο της Κρήτης στο τελευταίο αντίο. Στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στον Ημιτό βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας, ο Αριστομένης Σιγκελάκης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Άρης Ροζάκης, η αντιπρόεδρος Κατερίνα Κοσμαδάκη και εκπρόσωποι της ανώτατης ηγεσίας του δικαστικού σώματος. Επίσης από το χώρο του Πασόκ έδωσαν το παρόν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Τάσος Γιαννίτσης.